Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά καταρχήν. Ήταν το τελευταίο μάτς του ομίλου. Θα έλεγα για εμάς ήταν σημαντικό να έχουμε μια καλή εικόνα και θα έλεγα για 60 λεπτά, 65 περίπου, είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε 4-5 γκολ. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά σπαταλήσαμε αρκετές ευκαιρίες και στο τελευταίο 20 λεπτό θα έλεγα δείξαμε αυτό που λέμε τόσο καιρό και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει η νοοτροπία μας μέσα στο γήπεδο να είναι καλύτερη. Είχαμε νέα παιδιά στην ομάδα, αρκετούς νέους παίχτες. Θα έλεγα δώσαμε τη δυνατότητα σήμερα σε πολλά παιδιά Έλληνες να ξεκινήσουν για να ουσιαστικά να υποστηρίξουν αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Αγωνιστήκαν 6 παιδιά από την Ακαδημία μας. Νομίζω αυτό ήταν θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι. Δυστυχώς τα τελευταία 20 λεπτά για μας έδειξε ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά στον τομέα της νοοτροπίας και καθαρά. Εκεί θα κοιτάξουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας τις επόμενες εβδομάδες για να βελτιωθούμε, να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Θα ξεκινήσουμε με τη δεύτερη ερώτηση. Θα έλεγα ότι είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε η αλλαγή του ΕΣΕΝΟ, υπήρχαν 22 Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό. Και θα έλεγα να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να μπορούν πλέον όλες οι ελληνικές ομάδες να δίνουν έμφαση στα δικά τους παιδιά και να βλέπουμε πιο πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποιοτικούς, θα έλεγα, για να μπορούν να ανεβάσουν ένα επίπεδο όλες τις ομάδες και το ποδόσφαιρό μας. Από την άλλη, θα έλεγα για τον Νίνη, ήταν εμφανές ότι το έλειπε αγωνιστικός ρυθμός, αλλά από την άλλη φάνηκε η ποιότητά του. Είναι ένας παίκτης δημιουργικός, ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά που θέλουμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει το επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού αυτό που θέλουμε, αλλά τουλάχιστον κάνει μεγάλη προσπάθεια. Έχει κάνει ήδη τους τελευταίους 2 μήνες που βρίσκεται μαζί μας, δουλεύει. Και νομίζω ότι συνεχίζοντας το ίδιο ρυθμό, πολύ σύντομα θα βρεθεί στο επίπεδο που θέλουμε και που πρέπει ο ίδιος να είναι.